Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε? Νομίζω το θέμα της σημερινής ημεράς και Φώτης, φωτάρας. Της χθεσινής, ναι, έχει να κάνει με το Φώτη Ιωαννίδη και το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια. Νομίζω είναι μια ποδοσφαιρική δικαίωση για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος ήταν φέτος ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας, και είναι μια δικαίωση και σε ποδοσφαιρικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ο διεθνής striker είχε ένα από τα μικρότερα συμβόλαια στην ομάδα, το οποίο ήταν δυσανάλογο με την φωτεινή του προσφορά. Το νέο του συμβόλαιο νομίζω αντικατοπτρίζει πλήρως και τη φετινή του προσφορά αλλά και όσα ποντάρει ο Παναθηναϊκός πάνω του για τα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους περισσότερους Έλληνες, περισσότερους βασικά καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο για κάθε ομάδα, μεγάλη ομάδα ελληνική, να έχει γηγενείς ποδοσφαιριστές ως πρωταγωνιστές. Το ρόστερ του Παναθηναϊκός έχει την ευτυχία να διαθέτει τον Ιωαννίδη και πάρα πολύ ορθά έπραξε και τον έδεσε με συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Κοίταξε, είναι σημαντικό, Νικό, και για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που ήρθε 20 χρονών στον Παναθηναϊκό, έτσι, 21, πόσο ήρθε, 20 χρονών ήρθε. 20. Είναι 23, είναι πολύ μικρός. Φάνηκε έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις, αλλά είναι σημαντικό και την εθνική ομάδα, λέω εγώ. Ένας επιθετικός να πάρει τόσο βαριές ευθύνες σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Σωστά, βέβαια, βέβαια. Είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρότι γενικά είμαστε σε μια εποχή που βγάζουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο καλούς κεντρικούς επιθετικούς, οι οποίοι διακρίνονται περισσότερο στο εξωτερικό, όχι τόσο στα δικά μας τα μέρη. Δηλαδή και ο Παυλίδης πάει πάρα πολύ καλά στην Ολλανδία, και ο Δουβίκας πολύ καλά στην Ολλανδία, και ο Γιακουμάκης, αλλά είναι σημαντικό αυτούς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ας βλέπουμε και μερικούς στο δικό μας πρωτάθλημα, για όσο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να κρατήσεις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή για πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά όταν δείχνει την εξέλιξη και την πρόοδο που έχει ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Απλά, στο δικό μου το μυαλό, η εξέλιξή του και η πρόοδος του θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, αν δουλέψει λίγο περισσότερο με τον εαυτό του. Δηλαδή, στο κομμάτι το σωματικό, εκεί μπορεί να δουλέψει πολύ περισσότερο, να γίνει ακόμα πιο δυνατός, γιατί η φύση του έδωσε αυτή τη σωματοδομή, την οποία μπορεί να τη δουλέψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, και από εκεί και πέρα, εάν γίνει πιο δυνατός και λίγο περισσότερο καλύτερο στα τελειώματά του, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει έναν επιθετικό πρώτης γραμμής για τα επόμενα χρόνια. Έχει πολλά να βελτιώσει. Βέβαια, δεν είναι ακόμα σε ένα επίπεδο που λες είναι top. Είναι φοβερή η πρόοδος και η βελτίωσή του. Έτσι, πολύ δίκαια ο Παναθηναϊκός του έδωσε αυτή την ηθική και οικονομική ανταμοιβή για την φετινή του εξαιρετική παρουσία, αλλά έχει πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσει και να γίνει ακόμα καλύτερος, σίγουρα. Έτσι. Έτσι. Τώρα τι άλλη κρεμότητα υπάρχει? Υπάρχει του Κουρμπέλη κρεμότητα, σωστά? Υπάρχει του Κουρμπέλη, σε καλό δρόμο είναι, παρότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο να πούμε αυτή τη στιγμή, και ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι θέλει να τον κρατήσει, και ο Κουρμπέλης θα ήθελε να παραμείνει στο τριφύλι. Υπενθυμίζω ότι κατά το παρελθόν και στα δύσκολα χρόνια του Παναθηναϊκού, όταν του δόθηκε ευκαιρία είτε να πάει στον ΠΑΟΚ είτε να πάει στο εξωτερικό, ο Κουρμπέλης αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλο το δέσιμο που έχει με την ομάδα, και αυτή τη στιγμή περισσότερες πιθανότητες, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δείχνουν ότι ο Κουρμπέλης θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Από τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι επίσης είναι εκείνο του Σάρλια, του Πούγκουρα και του Φακούντο Σάντσες. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να τελειώσει η χρονιά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζί με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να κάτσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι και να χτίσουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα μείνει. Από τον Μπούγκουρα ή τον Σάρλια. Από τους δύο στόπερ. Για το Φακούντο, εδώ μόνο προσωπική άποψη μπορώ να εκφέρω, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα, και πέρσι λέγαμε ότι θα φύγει και με απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέμεινε, και πολύ σωστά παρέμεινε, γιατί ήθελε να έχει έναν παίχτη μπαλαντέρ, ο οποίος να μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά και στο κέντρο της άμυνας, και πάνω απ' όλα να είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας στα αποδυτήρια, ακόμα και στο διάστημα στο οποίο δεν αγωνίζεται ο Φακούντο. Είναι διαμάντι πραγματικό. Εγώ δεν θα τον κράταγα. Με ρωτάς την άποψή μου, δηλαδή
θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό να κάνει ένα upgrade στη δεξιά του πλευρά. Για παράδειγμα. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι ομάδες κοιτάνε και άλλα πράγματα όπως αυτό που είπες πολύ σωστά. Δηλαδή το πόσο υγιές κομμάτι είναι μέσα στα αποδυτήρια όταν είναι ανενεργός ένας ποδοσφαιριστής. Και με μικρό συμβόλαιο. Ναι. Πολύ μικρό συμβόλαιο. Ναι. Ένα από τα μικρότερα συμβόλαια δηλαδή. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεν είναι, ξέρεις, ότι έχεις έναν παίκτη που σου δεσμεύει ένα μεγάλο κομμάτι του budget για να έχεις πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο αγωνιστικά. Ο Φακούντο είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο και το τι θέλουν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί και ο Φακούντο να θέλει να φύγει, να πάει κάπου να είναι πιο ενεργός. Ναι, θα το δούμε. Εννοείται. Από τα συμβόλαια που λήγουν του χρόνου και νομίζω ότι από το καλοκαίρι κιόλας, ίσως και σύντομα ο Παναθηναϊκός να μπει σε διαδικασία ανανέωσης, είναι αυτό του Μπρινιόλι. Του Ιταλού τερματοφύλακα, ο οποίος φέτος ήταν πραγματικά, αν δεν ήταν MVP, ήταν ένας εκ των κορυφαίων του φετινού Παναθηναϊκού. Ένας από τους λόγους. Ναι, δεν το συζητάω. Ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν στο φετινό Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπρινιόλι. Δηλαδή, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για έναν παίχτη στο ρόστερ, αυτός ήταν ο Μπρινιόλι. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και λύγει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι. Τα χρήματα που παίρνει δεν είναι, όχι, δεν θέλω να πω ότι είναι άδικα ή είναι λίγα, απλά ξέρεις, αλλάζει το στάτους κάθε ποδοσφαιριστή. Σε αυτή τη διετία που ήρθε ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό, άλλαξε το στάτους του, έγινε ένας πραγματικά πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, οπότε νομίζω και εκείνος, ξέρεις, θα έχει την απέτηση για ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία για τερματοφύλακα, είναι 31-32, έχει ένα καλό όνομα στην Ιταλία, το οποίο το έχτισε με τη φανέλα της Έμπολη. Σίγουρα οι άνθρωποι του Ιταλικού ποδοσφαίρου γνωρίζουν τη χρονιά που έκανε φέτος στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για το Τριφύλι να μπορέσει να κρατήσει τον Ιταλό τερματοφύλακα και για τα επόμενα χρόνια στο πράσινο στρατόπεδο. Ναι. Τώρα, από τους παίχτες που, όπως ο Βέρμπιτς για παράδειγμα, γιατί τώρα ήταν και πολλοί φίλοι, πως τα πού κλείνει η ζυγαριά? Θα βρούμε λύση να απομακρυνθεί ή θα πιστέψουμε ή πιστεύουμε ότι, όπως ας πούμε και άλλοι ποδοσφαιριστές, με πρόσφατο παράδειγμα τον Αϊτόρ, μπορεί τη δεύτερη του χρονιά να είναι πολύ καλύτερος? Εδώ δεν μπορώ να δώσω ακόμα ξεκάθαρη απάντηση για το πού οδεύει η περίπτωση του Βέρμπιτς ή περιπτώσεις παρόμοιες. Όπως για παράδειγμα ο Μπερνάρντ. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο Μπερνάρντ έδωσε τα ίδια πράγματα που δεν έδωσε ο Βέρμπιτς. Σε καμία περίπτωση, ναι. Ο Μπερνάρντ έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Εγώ το μόνο που έχω να πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στα χρόνια που βρίσκεται στο Παναθηναϊκό, αλλά και στα χρόνια που είναι στο ΑΠΟΕΛ, συνήθιζε να δείχνει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές με τους οποίους δούλευε κατά τη διάρκεια μια σεζόν. Και αν κάποιος μια χρονιά δεν έβγαινε, δεν ήταν καλός, τις περισσότερες φορές του έδινε και δεύτερη ευκαιρία. Εγώ λέω, αυτό έγινε στο παρελθόν. Μπορεί κάτι διαφορετικό. Σωστό. Ή μπορεί κάποιος να φέρει μια πρόταση, ας πούμε, που εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρεις, να μην την ξέρουμε, να μην την υπολογίζουμε. Αλλά αν θα έπρεπε κάπου, ξέρεις, να ποντάρω τα λεφτά μου, θα έλεγα ότι το πιο πιθανό είναι να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία ο Βέρμπιτς. Γιατί είναι ο Βέρμπιτς. Γιατί μέσα σε όλη τη σεζόν φέτος ταλαιπωρήθηκε από διάφορα ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Όλοι γνωρίζουμε γιατί τα προσωπικά του προβλήματα με τη σύντροφό του, με το παιδί του, με όλη αυτή την κατάσταση η οποία τον επηρέασε πάρα πολύ. Και σε γενικές γραμμές το συμβόλαιό του δεν είναι τόσο μεγάλο όσο μπορεί να πιστεύει ο κόσμος. Είναι δηλαδή κοντά στα λεφτά που παίρνει ο Παλάσιος. Κάπου 600-650 κάπου εκεί. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, το δυσβάχτη, δεν είναι θεώρητο. Ο βαρύς ο κόμπος. Ναι, δεν είναι τα λεφτά του Μπερνάρντ, είναι ένα πολύ πιο μικρό συμβόλαιο. Οπότε εκεί μπορεί να πεις ότι έχω έναν ποδοσφαιριστή που σε όλη την προηγούμενη του καριέρα, όπου και αν έπαιξε, ήταν top. Έτυχε μία χρονιά εδώ να είναι στην κατάσταση που είναι, οπότε ας του δώσω μία δεύτερη ευκαιρία. Γενικά όμως θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση όλης της χρονιάς αλλά και του έμψυχου δυναμικού, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός από τη μία θα ολοκληρώσει το φετινό πρωτάθλημα, έχει 77 βαθμούς, αν νικήσει και τον Άρη θα έχει 80. Οπότε ξέρεις, έρχονται λίγο να συγκρουστούν αυτά τα οποία μπορεί εμείς να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 6-7-8 παίκτες πρώτης γραμμής, με το γεγονός ότι φέτος τελειώσει τη χρονιά, παιδιά, με 80 πόντους. Ναι, πρόσεξε όμως του χρόνου, θα έχει ματς. Όλοι πρέπει να σκέφτονται ότι θα έχει ματς Τετάρτη Κυριακή ή Πέμπτη Κυριακή. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Εννοείται. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό και πρέπει να μεγαλώσει το ρόστερ σίγουρα.
Σίγουρα, δηλαδή φέτος το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Ακόμα και για υποχρεώσεις μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ μικρό, πραγματικά. Δηλαδή έλειπαν παίχτες από διάφορες θέσεις και τα κενά καλύφθηκαν τον Ιανουάριο. Αλλά αν έχει να παίξει και πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκό όμιλο, δεν το συζητάμε καν ότι το ρόστερ θα πρέπει να ανοίξει και οι επιλογές να γίνουν πολύ περισσότερες. Αλλά σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να βάλει ποιότητα ενόψει των προκριματικών. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή τέλη Ιουλίου να παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, να έχει πάρει τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα είναι σε θέση να του κάνουν τη διαφορά και να τον αλλάξουν επίπεδο. Τώρα σε ποιες θέσεις και αυτά, θα τα πούμε από εβδομάδα, από αύριο, όποτε θέλετε. Από εβδομάδα να τελειώσει το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να παίζω fair play με τους φίλους συναδέλφους. Δεν είμαι αντισυναδελφικός όπως μερικοί, σαν και εσένα, ας πούμε, που μου κάνανε επίθεση χθες στο ραδιόφωνο. Ποιον έκανε επίθεση εγώ? Τι είπε, κάτι είπε, τέλος πάντων που. Είπα για τον Τάσο ότι είναι συνάδελφος, εννοώντας ότι είναι συνοδοιπόρος στο ρεπορτάζ. Αν είχα κύκλους, θα βγάζα ενόχληση, να ξέρεις. Εγώ θα βγάζα ανακοίνωση. Και πού είναι ο Τάσος, γιατί το κρύβεται? Ο Τάσος είναι η πολιτική του Μπίουντ Σπορ FM να μην ανακοινώνει ιατρικά δελτία. Εντάξει. Να έχετε το φόβο μας, κύριε. Λοιπόν, από Δευτέρα όμως κουβέντα μεταγραφική. Τώρα μπράβο την πλάκα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κουβέντα που μπορεί να δείξει, παιδί μου, και το προς τα πού πάει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη η επόμενη χρονιά για τον Παναθηναϊκό και πρέπει να μείνει σε αυτό το επίπεδο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή να είναι εκεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα και να το πάρει μέχρι το τέλος. Και να είναι στην Ευρώπη αντάξιος του ονόματος που κουβαλάει, που ξεθοριάσει μπορεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κουβαλάει ένα όνομα πολύ βαρύ και πρέπει να είναι και εκεί πολύ προσεκτικός. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, ξέρεις, ο Γιωβάνοβιτς ξέρει. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Ότι ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός στα κυπέλα Ευρώπης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η φετινή χρονιά επί της ουσίας σφράγισε την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κανονικότητα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός από το καλοκαίρι έπειτα θα κρίνεται, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε τι είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ο Παναθηναϊκός θα κρίνεται ως Παναθηναϊκός. Θα μπαίνει στο πρωτάθλημα για να το πάρει, γιατί και φέτος δεν πήγε για να το πάρει, άλλο η ευκαιρία που προέκυψε. Έτσι, και θα μπαίνει στα καλοκαιρινά προκληματικά με στόχο όχι απλά να μπει σε όμιλο, αλλά να μπορέσει να κάνει ευρωπαϊκές πορείες από αυτές που μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά για να μην υπεκφύγω όσον αφορά τις μεταγραφές, έτσι να βάλω μία πινελιά για να έχουμε και πράγματα να σκεφτόμαστε για την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι εκεί που πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη αναβάθμιση στο ρόλο του Παναθηναϊκού είναι στη μεσαία του γραμμή. Αυτό νομίζω εκεί είναι δηλαδή πολύ κομβικό το κομμάτι αυτό. Ωραία. Αυτά. Νίκολα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.